Καλησπέρα, να ευχηθώ πρώτα καλή χρονιά σε όλους τους εμαγνώσεις του ΙΒΕ, μόνο ΑΕΚ. Κάναμε μια μεγάλη νίκη σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και ο κόσμος και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση? Εμείς βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, θέλουμε να δίνουμε το καλύτερο εφέ και να προχωράμε όσο μπορούμε. Τώρα θα δούμε, θέλουμε παιδιά να πάμε και να βγούμε νικήτριες και το επόμενο σίγουρα είναι πιο δύσκολο, ανεβαίνει το επίπεδο όσο προχωράς, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλά. Παραμένει πρώτο στόχος πάντα το πρωτάθλημα και το κύπελλο? Σίγουρα, και αυτά τα παιχνίδια μας θα είναι πάρα πολλά, να είμαστε δυνατές και στο πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι με δεδομένο ότι φέτος η ομάδα στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος θα πάρει έστω τους μισούς βαθμούς που σου λέει για την πρώτη φάση, σε αντίθεση με πέρσι, αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο? Είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα. Είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά η ομάδα θα είναι καλά και στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο αφού θα πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει δηλαδή να είμαστε 1000% στο γήπεδο, να δουλεύουμε, να μην επαναπαυτούμε επειδή θα πάρουμε τους μισούς βαθμούς. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Και δύο λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ. Δύο λόγια, πολλά λόγια πρέπει να πούμε. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είναι η δύναμή μας. Τους ευχαριστούμε που μας στηρίζουν και χαιρόμαστε που τους δίνουμε νίκες και θέλουμε να πανηγυρίσουν τους τίτλους μαζί μας στο τέλος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.